Στη χθεσινή συζήτηση τοποθετηθήκαμε εκτενώς επί της αρχής, δίνοντας το στίγμα της άποψης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας επί του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου. Γι' αυτό και περνώ ευθύς αμέσως στην κατάρθρον τοποθέτηση, ξεκινώντας από τα άρθρα 1 έως 19 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του κώδικα Ιθαγένειας. Θεωρούμε, το είπαμε και χθες, ότι στην πραγματικότητα αυτές οι αλλαγές είναι προς το χειρότερο, δυσκολεύουν περισσότερο την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας και όλα αυτά είναι ονόματι της διαφάνειας και αδιαβλητότητας των διαδικασιών. Ιδιαίτερα στα άρθρα 3, 5 και 6 και σε άλλα, αλλά κυρίως σε αυτά που αποτελούν και τον κορμό αυτών των αλλαγών. Πιο ειδικά, επιτρέψτε μου να αμφισβητήσουμε τον ισχυρισμό ότι αντικείμενο των τροποποιήσεων του κώδικα Ιθαγένειας είναι η απλοποίηση των διαδικασιών με πιο ουσιαστική συμμετοχή των πολιτογραφούμενων στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Κατά τη γνώμη μας, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η απόκτηση ελληνικής Ιθαγένειας, που θα μπορούν να την πάρουν μόνο όσοι έχουν χρήματα ή αν στερηθούν τα πάντα φυσικά, ώστε να πληρώσουν τα υπέρογκα παράβολα και να περάσουν από τους διάφορους κόφτες που εισάγει το νομοσχέδιο. Αναφέρεται ότι σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η επιτάχυνση διαδικασίας, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, η ισονομία. Πολύ ωραίες λέξεις. Ποιος θα διαφωνήσει? Τις οποίες όμως τις επικαλούνται όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Άρα είναι πλέον κενές περιεχομένου. Αλλού στοχεύει το νομοσχέδιο, όπως προαναφέραμε, σε σχέση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που τίθονται για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας. Καταργεί την παράθεση και περιγραφή των ουσιαστικών προϋποθέσεων και του τρόπου διακρίβωσής τους, μεταφέροντάς τα στα επόμενα άρθρα. Προσθέτει το απαράδεκτο ταξικό κριτήριο για το ελάχιστο δηλωθέν ετήσιο εισόδημα, το οποίο το ύψος θα καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας, αλλά δεν θα είναι κατώτερο από το ετήσιο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή μπορεί αυθαίρετα ο Γενικός Γραμματέας να ορίσει ακόμη υψηλότερο εισόδημα. Αποκλείονται έτσι άνεργοι, χρόνια πάσχοντες, άλλες κατηγορίες και ένας μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών που ζουν και εργάζονται για πολλά χρόνια στη χώρα, όμως εξαναγκάζονται από τους εργοδότες σε μερική ή ολική μαύρη εργασία. Εξάλλου, έχει μια αξία να μας πει η κυβέρνηση πώς οι Έλληνες πολίτες έχουν λιγότερο εισόδημα από αυτό που ζητούν από τους μετανάστες που θέλουν να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια. Σε σχέση δε με τους λόγους ασφαλείας που επικαλείται στο άρθρο 4, νομίζω ότι δεν πρόκειται για κάποια ουσιαστική αλλαγή. Είναι ό,τι ήταν πριν, είναι και τώρα, με επιμέρους βελτιώσεις στη διατύπωση. Και είναι κάτι που δεν το νομοθέτησε τώρα η Νέα Δημοκρατία. Όπως είπαν ορισμένοι από τους βουλευτές της, αυτό υπήρχε πάντα. Και πάντα υπάρχει σε ένα κράτος αυτή η διατύπωση περί δημόσιας τάξης και κρατικής ασφάλειας και πάει λέγοντας. Σε σχέση με τα δικαιολογητικά πολιτογράφησης, προστίθεται ως ξεχωριστή προϋπόθεση, ως προαπαιτούμενο το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και πολιτογράφησης που θα πρέπει να υπάρχει όταν κατατίθεται η αίτηση πολιτογράφησης. Δηλαδή μπαίνει ένας επιπλέον κόφτης, όπως φαίνεται. Διαδικασία πολιτογράφησης, στο άρθρο 6. Αυστηροποιείται το σύστημα εξετάσεων, αφού πλέον θα είναι γραπτές πανελλαδικές, με την καθιέρωση τράπεζα θεμάτων. Εμείς ως ΚΚΕ είχαμε καταψηφίσει τη ρύθμιση αυτή που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που εισήγαγε τις εξετάσεις για τη γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, ιστορία, πολιτικούς θεσμούς και άλλα. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είχαμε επισημάνει, το ίδιο θα πούμε και τώρα, αυτό θα οδηγήσει στο να ξεφυτρώσουν διαφόρων ειδών φροντιστήρια και να κερδοσκοπήσουν κάποιοι σε βάρος των ετούντων την ελληνική ηθαγένεια. Το ελληνικό κράτος ποτέ και με καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να οργανώσει την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας
και πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικά ταμεία. Το ίδιο κάνει και με τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που τους πετάει στο δρόμο ή τους στηφάζει στους υπελπλήρης καταβλισμούς όπως και στη Μαλακάσα που είχαμε και το τραγικό συμβάν του θανάτου από κορονοϊό ενός Αφγανού πρόσφυγα. Καμιά μέρημνα για το πώς θα ζήσουν, πώς θα συνεννοηθούν αυτοί οι άνθρωποι που το κράτος δεν φρόντισε ποτέ να τους διδάξει την ελληνική γλώσσα. Επιστρέφοντας όμως στο σχέδιο νόμου, θα απαιτείται πλέον επίπεδου Β1 απολυτήριο γυμνασίου και για την παραγωγή γραπτού λόγου, ενώ επίπεδο Β1 προβλεπόταν για κατανόηση παραγωγή προφορικού, όχι γραπτού λόγου, προφορικού και κατανόηση γραπτού λόγου, ενώ για παραγωγή γραπτού λόγου απαιτούνταν επίπεδου Α1. Επιπλέον θα απαιτείται βαθμολογία 80% για την επιτυχία στις εξετάσεις τόσο στη γλώσσα όσο και στις λοιπές ενότητες. Θα απαιτείται επιπλέον παράβολο 250 ευρώ για εξέταστρα, που μαζί με τα 550 ευρώ που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, το συνολικό κόστος για παράβολα θα φτάνει τα 800 ευρώ. Επίσης, θα προβλέπεται προφορική διαδικασία για τους ετούντες που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους ή με σωματική αναπηρία άνω του 67% ή που έχουν διαγνωσμένη από τις αρμόδιες μονάδες διάγνωσης και με έκθεση πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας μαθησιακή δυσκολία. Ενώ προβλεπόταν σχετικά ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, οι ετούντες άνω των 65 ετών ή άνω των 55 ετών που έχουν ζήσει νόμιμα για 20 συνεχή έτη, εξετάζονται σε επίπεδο Α2. Επίσης προβλεπόταν η μερική ή ολική απαλλαγή των ετούντων που έχουν πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα σωματική ή ψυχική αναπηρία άνω του 67%. Φυσικά, ούτε στις διατάξεις αυτού του νόμου, του σχεδίου νόμου, προβλέπεται ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να εξεταστούν διάφορες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία, όπως κοφοί, τυφλοί, το είπαμε και χθες αυτό, για τους κοφούς, τυφλούς, τετραπληγικούς, ούτε καν προβλέπεται η εξέταση των κοφών με διερμηνείς. Σας είπαμε, ένα σοβαρό θέμα αυτό, που απασχολεί αρκετούς ανθρώπους, συμπολίτες μας, με τέτοιου είδους προβλήματα και πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό. Δεν προβλέπεται πλέον η απαλλαγή από τις εξετάσεις για τους ετούντες που έχουν αποφοιτήσει από σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Από ελληνικό ΤΕΙ. Μόνο από ΕΙ. Κατά τα άλλα έχουμε την λεγόμενη ενιαία ανώτατη εκπαίδευση ή που κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Δεν προβλέπεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων κατά της εισήγησης για την απόρριψη της αίτησης. Δηλαδή η απλή και προβλεπόμενη για όλους προσφυγή στη διοίκηση παρά μόνο αίτηση ακύρωσης ενώπιον του διοικητικού εφετείου. Δηλαδή επιπλέον δικαστικά έξοδα, επιπλέον προσκόμματα, δυσκολίες και πάει λέγοντας. Πλέον θα απαιτείται συνέντευξη για την πλήρωση των προϋποθέσεων της συμμετοχής στην πολιτική ζωή και την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και για τους ομογενείς που διαμένουν στη χώρα. Εξαιρούνται τις διαδικασίες ομογενείς με τους ειδικούς εφαρμοστικούς νόμους. Σε σχέση με τη διαδικασία επιαιτήσεων διαπίστωσης ιθαγένειας, το άρθρο 10, αναφέρονται συγκεκριμένα και περιοριστικά πλέον οι περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση διαπίστωσης ιθαγένειας μόνο για τέκνα εντός γάμου από γονείς που απέκτησαν εκγενήσεως την ελληνική ιθαγένεια μετά τη γέννησή του ή για τέκνα εντός υποστατού γάμου από Έλληνα πατέρα με γέννηση πριν τις 18 Εβδόμου 1982 ή για τέκνα ενός ανυπόστατου γάμου Ελληνίδας μητέρας με γέννηση πριν τις 8 Πέμπτου 1984. Και εδώ προστίθεται ένα επιπλέον παράβολο των 100 ευρώ. Σε σχέση με την αφισβήτηση ιθαγένειας, αναφέρονται συγκεκριμένα και περιοριστικά πλέον οι περιπτώσεις αμφισβήτησης της ιθαγένειας, ενώ πριν δεν αναφέρονταν συγκεκριμένα και περιοριστικά. Όμως ακόμα και αυτές οι περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις είναι γενικές και χωράνε εύρος περιπτώσεων αμφισβήτησης. Επιπλέον, ενώ προβλεπόταν ότι αν το ζήτημα της αμφισβήτησης δεν είχε απαντηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών εντός 9 μηνών, τότε αυτό λινόταν υπέρ της ελληνικής ιθαγένειας του ενδιαφερόμενου. Τώρα προβλέπεται προθεσμία 6 μηνών για απάντηση από το Γενικό Διευθυντή Ιθαγένειας, χωρίς όμως να λύνεται η αμφισβήτηση υπέρ του ενδιαφερόμενου σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας.
Στο άρθρο 12 σε σχέση με τη διάθεση εσόδων από παράβολα. Η διάθεση των παραβόλων εξ ολοκλήρου θα κατευθύνεται προς τη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, η οποία συστήνεται με το άρθρο 13 του παρόντος σχεδίου νόμου. Δεν προβλέπεται πλέον η κατεύθυνση του 15% στους ΟΤΑ, στους Δήμους, και του 50% στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η γνωστή λογική της ανταποδοτικότητας και της κάλυψης των αναγκών με χαράτσια και μπαλώματα. Αυτό σηματοδοτεί. Στο άρθρο 17 σε σχέση με τη σύσταση οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας. Θέσεις εργασίας και υποδομές χρειάζονται υπηρεσίες που χειρίζονται ζητήματα ιθαγένειας. Όπως και όλες οι υπηρεσίες βέβαια που ασχολούνται με άδειες διαμονής, άσυλο κτλ. Για να μην υπάρχουν οι πολύχρονες αναμονές, αλλά και για να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων και η εξυπηρέτηση των ετούντων. Βλέπουμε όμως ότι στο συγκεκριμένο άρθρο, στο άρθρο 17, ότι όλες οι νέες οργανικές θέσεις που συστήνονται θα καλυφθούν μέσω κινητικότητας. Τώρα, σε σχέση με τα άρθρα, για να φύγω από το θέμα του κώδικα της Ιθαγένειας, για τα άρθρα 20 έως 24, αναφορικά με την επιλογή στελεχών δίκης στο δημόσιο, αναφέρθηκα εκτενώς στην χθεσινή συνεδρίαση, για οικονομία χρόνου περισσότερο, όχι από άψη μη σοβαρότητα, σοβαρό θέμα, και το αφήνω για την επόμενη συνεδρίαση και φυσικά για την Ολομέλεια. Στα άρθρα τώρα 24 έως 27 σχετικά με το προσωπικό σε αναπτυξιακά προγράμματα, στις ΔΕΙΑΙ, για το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ κτλ. Στο άρθρο 24 θα πούμε παρόν, προσέξτε, με παλιότερες ρυθμίσεις του νόμου 4674 επιτρέπονταν η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του προγράμματος ή του έργου που εκτελείται ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ δεν διατηρήθηκε η πρόβλεψη για παράταση ή ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων. Έτσι επαναφέρεται το προϊσιόν καθεστώς πρόσληψης με βάση το νόμο 2190 του 1994, σύμφωνα με το οποίο παρέχει δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μέχρι 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος. Ενώ αυτή η ρύθμιση έχει αναφορά και στους εργαζόμενους που συνδέονται με τα προγράμματα που υλοποιούνται στους Δήμους, όπως αυτό της εναρμόνισης οικονομικής και επαγγελματικής ζωής, που αφορά στους παιδικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ, ΔΑΠ, ΑΜΕΑ, στην ουσία όμως αφήνει στην δυνατότητα των εκάστοτε δημοτικών αρχών την ανανέωση ή μη των συμβάσεων των εργαζομένων, όπως γίνεται και σήμερα άλλωστε, δεν είναι κάτι καινούριο, με αποτέλεσμα να καταγράφουμε ήδη απολύσεις με εντελώς αυθαίρετο τρόπο από σειρά δημοτικές αρχές, όπως έγινε πρόσφατα για παράδειγμα, με συγκεκριμένο παράδειγμα, στο Περιστέρι και στον Δήμο Αλίμου. Η άποψη του ΚΚΕ είναι διατυπωμένη, γνωστή, ότι πρέπει να σταματήσει η ομοιρία των εργαζομένων. Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι εργαζόμενοι, ειδικά σε τέτοιες κρίσιμες για το παιδί και την οικογένεια δομές, που το σταθερό προσωπικό είναι κρίσιμο μέγεθος για τη λειτουργία τους. Στο άρθρο 25 για θέματα των ΔΕΙΑ που ρυθμίζονται και αφορούν αποσπάσεις, αμοιβές, μετατάξεις κτλ. Θα συμφωνήσουμε. Στο άρθρο 26 σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ λέμε επίσης, θα πούμε ναι, λέμε όμως, είναι αυτό που έλεγα παρεμφερές προηγουμένως, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το έσχος των συμβάσεων ΙΔΟΧ, όχι μόνο στην ειδικότητα των χειριστών μηχανημάτων όπως προβλέπεται στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά στο σύνολο των εργαζομένων. Οι ανάγκες προκύπτουν τόσο με τις διανοίξεις αγροτικών δρόμων προς διευκόλυνση των αγροτών για να πηγαίνουν στα χωράφια τους, όσο και με τις καταστροφές που έχουν υποστεί από πλημμύρες και φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως πρόσφατα στη Θεσσαλία, στα Ιόνια νησιά, και επιβάλλουν αυξημένη φροντίδα. Επιβάλλεται στελέχωση των υπηρεσιών με περισσότερα σύγχρονα μηχανήματα και προσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων με μόνιμη σχέση εργασίας και όχι με εργολαβίες. Στα άρθρα 29 και 55 θα πούμε ναι, αφορά την παράταση, άρθρο 29 και 55, από το 29 πάω στο 55 διότι είναι δύο παρεμφερή ζητήματα. Το άρθρο 29 αφορά το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, την παράταση διάρκειας του προγράμματος, και το συνδέω με το άρθρο 55 αναφορικά με την παράταση συμβάσεων καθαριστριών στα δημόσια κτίρια, στα Υπουργεία, στο ΕΚΠΑ, στην ΑΔΕ
πιθανά και αλλού. Και αυτές οι δύο περιπτώσεις προέρχονται από διαδικασίες ΑΣΕΠ. Και ακόμα να βγουν οριστικοί πίνακες. Σας το είπαμε και χθες. Έτσι ώστε να λήξει οριστικά αυτό το θέμα της ομοιρίας. Εκ πρώτης όψης μπορεί να φαίνεται ως ένα διαχειριστικό θέμα, παρατείνοντας το πρόγραμμα ώστε να προλάβουν να περαιώσουν το διαγωνισμό με τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων που είναι σε εξέλιξη. Έχει όμως μετατραπεί αυτό το ζήτημα όπως το μαρτύριο της σταγόνας. Βέβαια, δεν θα λυθεί το πρόβλημα, θα απολυθεί αρκετός κόσμος. Έτσι και ποια είναι η παραδοξότητα, ότι οι ανάγκες και λόγω του κορονοϊού, ενώ έχουν αυξηθεί, εσείς επιμένετε στις προσλήψεις με το σταγονόμετρο και αφού βέβαια τους βγάλετε την ψυχή. Επαναλαμβάνω ότι θα υπερψηφίσουμε τη διάταξη με κριτήριο να συνεχίσουν να έχουν δουλειά αυτοί οι εργαζόμενοι και τις υπηρεσίες τους όσοι εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό. Αλλά από εκεί και μετά όμως, σας έχουν θέσει αρκετές φορές τα αιτήματά τους οι εργαζόμενοι. Από το ένα αυτή τα βάζετε, από το άλλο τα βγάζετε. Είναι το ένα θέμα, είναι η μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς προϋποθέσεις, να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και του βοήθεια στο σπίτι με προσλήψεις προσωπικού, να προκηρυχτούν θέσεις γιατρών, ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά, έτσι. Όχι ότι δεν κάνουν οι εργαζόμενοι σοβαρή δουλειά. Αν θέλουμε να στελεχωθούν αυτές οι υπηρεσίες, να προσφέρουν ακόμη περισσότερα με βάση και τις δυνατότητες οποίες έχουν οι άνθρωποι. Φυσικά, αποκλειστικό δημόσιο και δωρεάν σύστημα παροχής υπηρεσιών πρόνοιας, ενταγμένο πάντα στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι αυτό που ετοιμάζεται να κάνετε κλείνοντας το μάτι, μεταθέτοντας την ευθύνη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις αρμοδιότητές της στους Δήμους. Επίσης, να ενταχθούν στα βαρέα και στα ανθυγιεινά επαγγέλματα, ειδικότητες όλων των εργαζομένων που απασχολούνται στο βοήθεια στο σπίτι, να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός με τα προβλεπόμενα είδη απολίμασης και προφύλαξης παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος, να νομοθετηθεί κανονισμός λειτουργίας με τον οποίο θα καθορίζονται το είδος και η βαρύτητα των περιστατικών, όπως επίσης θα οριοθετούνται τα καθήκοντα των εργαζομένων ανάλογα με την ειδικότητά τους, όχι όλοι για όλα. Και φυσικά να καταργηθούν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες κατά την άποψη μας περιέχουν πολύ άσχημες αντιδραστικές διατάξεις και ειδικότερα σε σχέση με την ανάθεση συναφών καθηκόντων και την εργασία τα Σαββατοκύριακα. Εμείς μιλάμε για πενταήμερη απασχόληση σύμφωνα με τις αποφάσεις των δημοτικών αρχών. Και τέλος, επιτρέψτε μου στο άρθρο 30, πολλά είναι τα άρθρα βέβαια, αλλά θα περιοριστώ περίπου στα μισά, δίνοντας τη δυνατότητα είτε στην Β' ανάγνωση, μάλλον στην Β' ανάγνωση, να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου και για τα υπόλοιπα άρθρα. Στο άρθρο 30, που αφορά τους συμβούλους και συνεργάτες δημάρχων και συνδέσμων των Δήμων, θα πούμε όχι. Στην ουσία η ρύθμιση αφορά στους δικηγόρους και ορίζει ότι εφόσον εκτελούν χρέη συμβούλου, συνεργάτη δημάρχου, περιφερειάρχη, θα πρέπει να τους ανασταλεί η δυνατότητα άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς τι αποσκοπεί αυτό το πράγμα, αλλά το θεωρώ βέβαιο ότι θα αποτρέψει δικηγόρους να ασκήσουν ένα τέτοιο ρόλο. Έχει ιδιαίτερη σημασία στο ίδιο άρθρο, επιτρέπει πια και με τη βούλα του νόμου οι τεχνικοί σύμβουλοι και συνεργάτες του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη να συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών χωρίς να διευκρινίζεται αν θα έχουν την υπογραφή της τεχνικής υπηρεσίας με το επιχείρημα της υποβοήθησής της και το τυράκι φυσικά της μη επιπρόσθετης αμοιβής τους. Στην ουσία με προσχηματικούς λόγους εισάγει τους συμβούλους και συνεργάτες και επίσημα στο έργο υποκατάστασης των υπηρεσιών και εφόσον φυσικά δεν ορίζεται συγκεκριμένα αν θα υπογραφεί η συγκεκριμένη πράξη ή ο Δήμαρχος. Και στο άρθρο 31 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής πρώτου και δεύτερου βαθμού ΟΤΑ επί των προσλήψεων, να πω ότι με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δίνονται επιπλέον αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή. Ως γνωστόν, στην Οικονομική Επιτροπή την απόλυτη πλειοψηφία την έχει η Δημοτική και η Περιφερειακή Αρχή, ακόμα και αν είναι μειοψηφία στο επίπεδο του Συμβουλίου, και φυσικά δεν μετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις παρατάξεις.
είναι άκρως αντιδημοκρατικές αυτές οι διατάξεις. Οι επιπλέον αρμοδιότητες που δίνονται με αυτή τη ρύθμιση, μετατρέποντας το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου σε καθαρά διακοσμητικό, αφορούν σε αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, τις οποίες επαναλαμβάνω, όπως αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, αποφασίζει για τη χρηματοδότηση κοινοφελών επιχειρήσεων, την έγκριση προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων, αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Τι έχει μείνει τελικά για τους Δήμους, για τα Δημοτικά Συμβούλια, συγγνώμη. Αντίστοιχες φυσικά ρυθμίσεις αφορούν και στην αρμοδιότητα, στη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Αυτά σε σχέση με τα πρώτα 31 άρθρα, σε σύνολο 56-57 άρθρα. Ευχαριστούμε. Και ακριβώς επειδή δεν προλαβαίνω, θα συνεχίσω για τα υπόλοιπα στην δευτερολογία την ερχόμενη Τρίτη.